Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Transform για αυτήν την πρωτοβουλία και για αυτή την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να δημιουργήσει όρους καλύτερης και βαθύτερης συζήτησης μεταξύ των δυνάμεων της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ Βάλτερ, ευχαριστώ Δανάη. Ξεκινάμε πράγματι με αυτή την ερώτηση, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Δηλαδή, ποια είναι η πορεία της πανδημίας στη χώρα και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά είχα μια ενημέρωση από ένα επαρχιακό νοσοκομείο όπου ο διευθυντής της νεφρολογικής κλινικής εκεί, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω από ποια συγκεκριμένη πόλη για λόγους που αφορούν την συνολική κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ο διευθυντής λοιπόν εκεί της νεφρολογικής κλινικής ενημέρωσε ότι ζούμε στην κυριολεξία μια ανθρωπιστική τραγωδία. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε αυτό το παράδειγμα για να κατανοήσετε πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της ελληνικής επαρχίας και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο νοσοκομείο, γενικό νοσοκομείο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 40 ασθενείς όλων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο COVID εκ των πραγμάτων, όχι από σχεδιασμό, με 4 γιατρούς, εκ των οποίων οι 3 νόσησαν από COVID και αυτή τη στιγμή 142 ασθενείς νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και επαναλαμβάνω δυναμικότητας 40 κλινών, 140 ασθενείς σε ένα νοσοκομείο δυναμικότητας 40 κλινών. Και πραγματικά τα όσα μας περιέγραψαν και μας περιγράφησαν ήταν ανατριχιαστικά και δραματικά. Άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς όχι να προλάβουν να εισέλθουν, να νοσηλευθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά πεθαίνουν πριν καν προλάβει να τους δει γιατρός. Άνθρωποι πεθαίνουν και τα τεστ τους βγαίνουν μετά από 7 ή 10 μέρες, ενημερώνοντας το ιατρικό προσωπικό και την οικογένεια ότι ο λόγος, η αιτία θανάτου είναι ο COVID-19. Περιγράφηκε περιστατικό όπου ο άνθρωπος πέθανε στην τουαλέτα σε συνθήκες πλήρους αναξιοπρέπειας και βρέθηκε στην συνέχεια μετά από 2 ώρες νεκρός κατά τύχη. Μιλάμε για καταστάσεις ακραίες, για καταστάσεις που δεν αρμόζουν σε ανεπτυγμένες κοινωνίες του 2020. Πραγματικά σας τα λέω και υπάρχει μια φόρτιση, διότι οι εικόνες τις οποίες μας περιέγραψαν ήταν πραγματικά τραγικές, χάνει τα λόγια του κανείς. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την σφοδρότητα απλώς και μόνο της πανδημικής κρίσης. Έχει να κάνει με μια βαθιά στρατηγική αποτυχία και του νεοφιλελευθερισμού συνολικά, αλλά και της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην κυριολεξία φαίνεται ότι πλέον αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κανένα απολύτως μέτρο προετοιμασίας για μια προεξοφλημένη δεύτερη έξαρση του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι είχε όλο το χρόνο για να προετοιμαστεί. Η Ελλάδα, ευτυχώς, δεν χτυπήθηκε τόσο βάναυσα όσο η Κεντρική και η Βόρεια Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πρώτο κύμα του κορονοϊού.
Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι ακριβώς επειδή ο κορονοϊός ήρθε αργότερα στην Ελλάδα από ότι ήρθε για παράδειγμα στην Ιταλία ή τη Γαλλία ή την Γερμανία, προλάβαμε να κάνουμε ένα γενικό lockdown πριν διασπαρεί ο ιός στην κοινότητα. Και σε αυτό το γενικό lockdown, το οποίο ήταν τότε μια γενική ευρωπαϊκή γραμμή, πραγματικά περιορίστηκε ο ιός παρά το γεγονός ότι υπήρξαν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και έτσι περίπου τον Ιούνιο, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι προχωρήσαμε στο lockdown έχοντας δει τι σημαίνει μια πανδημική έξαρση στην Ιταλία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Λομβαρδίας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου πραγματικά οι καταστάσεις ήταν δραματικές, καταφέραμε συλλογικά ως κοινωνία να περιορίσουμε τον ιό στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα. Το πρόβλημα είναι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από το Μάρτιο που ξεκίνησε το lockdown, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για να ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μετατράπηκαν σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Και φυσικά, μία από τις βασικές επίσης κριτικές που τις ασκείται, όχι μόνο από τη μεριά της αριστεράς, αλλά και συνολικότερα, ήταν και από φίλια, αν θέλετε, από φίλιες πένες και από, και από πολιτικούς οι οποίοι ανήκουν στην ευρύτερη συντηρητική παράταξη, είναι ότι άνοιξε τον τουρισμό χωρίς σαφή και συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και τούτο έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, διότι και εδώ θα πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και σαφείς. Και τούτο έγινε διότι υποχώρησε στις πιέσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Μιλάμε για τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες, ιδιαιτέρως της γερμανικής TUI, όπου δεν συμφωνούσαν, δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να περιορίσουν τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους μέσω, αν θέλετε, αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων, διότι ξέρετε ότι το πολύ αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο θα οδηγούσε σε ακυρώσεις ταξιδιών. Και τι είναι το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο? Να έχεις ένα αρνητικό τεστ COVID τουλάχιστον 48 ώρες πριν το ταξίδι σου στην Ελλάδα. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα οι αεροπορικές εταιρείες να μεταφέρουν επιβάτες στο 100% της δυναμικότητας των αεροπλάνων, ενώ η δυναμικότητα στα καράβια, που ξέρετε ότι είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται διαρκώς στην Ελλάδα το καλοκαίρι λόγω της επίσκεψης των επισκέψεων στα νησιά, δόθηκε δυνατότητα να εξαντλούν σχεδόν τη δυναμικότητά τους φτάνοντας στο 80%. Άρα λοιπόν είχαμε εκεί μία, αν θέλετε, επιλογή της κυβέρνησης, αντί να δημιουργήσει όρους προστασίας της δημόσιας υγείας, να υποχωρήσει σε πιέσεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και έτσι είχαμε την εκκίνηση, αν θέλετε, του δεύτερου κύματος του κορονοϊού στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι συνδεδεμένη είναι συνδεδεμένες οι επιχειρηματικές πιέσεις οι οποίες ασκήθηκαν στην κυβέρνηση, αλλά και η κυβερνητική υποχωρητικότητα απέναντι σε αυτές τις επιχειρηματικές πιέσεις, με τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώθηκε ο ιός στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως ζήτημα αφορά το γεγονός ότι η ίδια η συντηρητική κυβέρνηση στην Ελλάδα επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει με έναν απίστευτο κινησμό
την καλή υγειονομική εικόνα της χώρας στην πρώτη φάση της πανδημίας. Όλο το καλοκαίρι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, περιφερόταν αυτοθαυμαζόμενος, κάνοντας διακοπές και λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει τον κορονοϊό. Μιλάμε για μια απίστευτης ανευθυνότητας δήλωση από τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης. Και φυσικά δεν ελήφθη κανένα μέτρο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα προεξοφλημένο δεύτερο κύμα πανδημίας. Σας λέω πολύ σύντομα ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φτάνει το τεράστιο ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο 250 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, μιλάμε για ένα ποσό που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση των χωρών, των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν είχαμε απλώς έναν εφησυχασμό, αλλά είχαμε μια στρατηγική επιλογή μη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μια στρατηγική αποτυχία της ιδεολειψίας της κυβέρνησης, η οποία για ποιο λόγο δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι ο στρατηγικός της προσανατολισμός είναι να ανοίξει όσο το δυνατόν περισσότερος χώρος στην ιδιωτική υγεία. Και με αυτή την έννοια δεν μπορούσε να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα, δεν ήθελε να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μόνιμο προσωπικό, με περισσότερα κρεβάτια, με περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Και φυσικά φτάσαμε σήμερα στο σημείο η Ελλάδα να βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις σε σχέση με τους νεκρούς ανά εκατομμύριο και φυσικά να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή οι γιατροί και οι νοσηλευτές, να βρίσκονται στην κυριολεξία στα όρια της κατάρρευσης. Δεν πρόλαβα, Βάλτερ, να μιλήσω για την οικονομία και τον τρόπο που διαχειρίστηκε και συνεχίζει να διαχειρίζεται η κυβέρνηση την οικονομία σε σχέση με το lockdown και τις οικονομικές του συνέπειες, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως σε μια επόμενη φάση θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Και γι' αυτό πάντως ξαναλέω ότι η κατάσταση που επικρατεί εδώ επί της ουσίας αποτυπώνει την στρατηγική αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού και δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ανεπάρκειας ή διαχειριστικής ανικανότητας της κυβέρνησης. Θα με αφήσετε να πω δύο λόγια πρώτα, διότι αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία, ναι, τόσο από ακροατές που θέλουν να επιλέξουν το ελληνικό κανάλι, όσο και από αυτούς που θέλουν να επιλέξουν το αγγλικό. Πάντα η τοποθέτηση του Δημήτρη ακούγεται πολύ πιο πάνω από τη διερμηνία. Δημήτρη, είσαι σίγουρος ότι έχεις επιλέξει το σωστό κανάλι διερμηνίας? Ή βασικά, αζητώ από όλους τους δεν έχω κανάλι διερμηνίας, δεν έχω επιλέξει τίποτα. Όφ την έχω τη διερμηνία. Τι να την κάνω τη διερμηνία? Διάλεξε το κανάλι της διερμηνίας στα ελληνικά, ώστε να μπορείς να μεταφράζεσαι και στα αγγλικά να πηγαίνει μόνο. Δεν καταλαβαίνω. Μισό λεπτό, Αγγελίνα. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, εντάξει. Λέει ένα interpretation και έχω off και English. Δεν έχω κάτι άλλο. Την έχω κλειστεί τη διερμηνία μου. Εντάξει. Ήθελα απλά να δω αν είναι όλα καλά σε σχέση με εσάς. Και οι διερμηνείς μου λένε ότι είναι όλα καλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα μάλλον με συγκεκριμένους συμμετέχοντες και τη δική τους σύνδεση ίσως ή επιλογές που έχουν κάνει. Απλά επειδή ήταν πολλοί που είχαν το ίδιο παράπονο, σκέφτηκα μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα από εμάς. Οπότε εντάξει, συνεχίζουμε. Συγγνώμη, ήθελα απλά να δω ότι είναι όλα καλά. Συμβαίνουν δυστυχώς αυτά, συμβαίνουν. Έχουμε. Εδώ από ό,τι βλέπω λέει ότι οι ακροατές της διερμηνίας πρέπει να πατούν το mute original audio. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι λύνεται το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει δηλαδή με εμάς. Εν πάση περιπτώσει, Βάλτερ, δεν ξέρω ποιος έχει το λόγο.
Θα επανέλθουμε, Δημήτρη, στο θέμα της πανδημίας έτσι κι αλλιώς και ειδικά των οικονομικών επιπτώσεων. Οπότε θα ήθελα για λίγο να συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς τίνει να ξεχαστεί, να βγει από την επικαιρότητα, ακριβώς γιατί όλοι μας και όχι χωρίς λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στην κρίση του κορονοϊού. Και αναφέρομαι στην τύχη των μεταναστών και προσφύγων που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, καθώς και όσων προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσα από τα θαλάσσια, κυρίως σύνορά μας. Θα ήθελες να μοιραστείς με το κοινό μας το τι συμβαίνει σήμερα, κυρίως στη Μόρια και στα άλλα κέντρα, και κυρίως ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την ανθρωπιστική κρίση σε αυτά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα και όχι πρόβλημα, πρέπει να, και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και στους όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική παγκόσμια κρίση. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να χρεωθεί σε μία μόνο κυβέρνηση και δεν είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε προς όφελος και των προσφύγων και των μεταναστών αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς μια εντελώς διαφορετική ευρωπαϊκή πολιτική. Η προσπάθεια, μάλλον οι αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό συγκεκριμένες συνθήκες για την κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκίας το 2016, όπως λέγαμε ήδη από τότε, ήταν δεδομένο ότι δεν θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την καλυτέρευση των συνθήκων ζωής των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις χώρες πρώτης υποδοχής. Ήταν μια συμφωνία η οποία κινούνταν στα όρια της διεθνούς νομιμότητας, αν δεν τα υπερεύαινε κιόλας. Ωστόσο, ήταν τέτοιοι οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί και ήταν τέτοια η απουσία, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής αριστεράς από εκείνη τη σύγκρουση και λυπάμαι που το λέω αυτό, όπου στην κυριολεξία μία κυβέρνηση μόνη της, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, δεν είχε καμία τύχη να αλλάξει τους βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς αυτού του σχεδίου. Βεβαίως ήταν ένα σχέδιο το οποίο ερχόταν, αν θέλετε, σε σύγκρουση, σε μερική σύγκρουση με την στάση την οποία κρατούσαν οι χώρες του Βίζενγκραντ. Επομένως, αν το συγκρίνουμε, ας πούμε, με τις στρατηγικές, αν θέλετε, αντιμετώπισης του προσφυγικού μεταναστευτικού που έχει η Ουγγαρία ή, ξέρω εγώ, η Αυστρία ή η Πολωνία, είναι πράγματι μία, είναι ένα καλύτερο, αν θέλετε, σχέδιο, αλλά εδώ συγκρινόμαστε στην κυριολεξία με το χειρότερό μας σε αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτές οι συγκρίσεις μπορούν να μας βοηθήσουν για να βγάλουμε σοβαρά συμπεράσματα ως αριστερά. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν πέρασε η άποψη των χωρών του Βίζεγκραντ δεν συγκροτεί και καμία τεράστια νίκη, αν θέλετε, για τις δυνάμεις τις προοδευτικές ή τις αριστερές της Ευρώπης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αντιπαρέρχομαι. Άρα, λοιπόν, ούτως ή άλλως οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς και πριν το 2016 και μετά το 2016 πολύ περισσότερο. Ποια ήταν η λογική αυτής της συμφωνίας? Η λογική αυτής της συμφωνίας ήταν ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει η Ελλάδα και άλλες χώρες πρώτης υποδοχής να λειτουργήσουν ως ασπίδες της Ευρώπης.
δηλαδή να αποτελέσουν, αν θέλετε, τα προκεχωρημένα φυλάκια μιας Ευρώπης φρούριο. Και βεβαίως μέσα στη συμφωνία υπήρχαν και συγκεκριμένες ρήτρες που αφορούσαν τις μετεγκαταστάσεις ή τις ενώσεις οικογενειών και την προστασία ευάλωτων πληθυσμών. Εμείς από τη δική μας μεριά ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε να κινηθούμε στα όρια αυτής της συμφωνίας, στα προοδευτικά της όρια, αν θέλετε, και με αυτή την έννοια να προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και περισσότερες, να μεταφέρουμε τους ευάλωτους πληθυσμούς και τις ευάλωτες ομάδες στην ενδοχώρα, να παλέψουμε για όσο το δυνατόν περισσότερες μετεγκαταστάσεις στην Ευρώπη, να παλέψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είναι αναλογικός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο διαμοιρασμός των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών. Βεβαίως, ισόταμοι ακουόντων, θα πω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζαμε τεράστιες δυσκολίες και οικονομικές αλλά και πραγματικές δυσκολίες στο πεδίο, κανείς δεν είναι περήφανος με την εικόνα της Μόρια, της Μόριας. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, κινηθήκαμε στα προοδευτικά όρια που επέτρεπε ο τότε συσχετισμός δύναμης. Μετά τον Ιούλιο του 2019, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Η κυβέρνηση σταμάτησε τη διαδικασία αποσυμφόρησης των νησιών. Για να καταλάβετε, η Λέσβος, εσείς θα ξέρετε πιθανόν, ναι, η Λέσβος είχε, όταν εμείς παραδώσαμε την κυβέρνηση, την διακυβέρνηση της χώρας, τον Ιούλιο του 2019, περίπου 5.500 ανθρώπους. Και μέχρι τον Γενάρη του 2020, επειδή ακριβώς σταμάτησε η διαδικασία της αποσυμφόρησης, οι 5.000 αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην Μόρια εκτινάχθηκαν στις 20 περίπου χιλιάδες. 20.000 άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι είναι προφανές ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ζήσουν σε συνθήκες camp, και προφανώς ήταν όλη αυτή η κατάσταση η οποία οδήγησε και στην φωτιά στη Μόρια, που αντί να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, τα έκανε ακόμη χειρότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα camp νέου τύπου πια, πολύ πιο σκληρό ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων εκεί, πολύ πιο απάνθρωπο, πολύ χειρότερο ακόμα και από τον χειρότερο εαυτό της Μόρια της περίοδου των 20.000 ανθρώπων. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, επιλέγοντας ακριβώς να λειτουργήσει, να παίξει μάλλον το σχέδιο της, να προχωρήσει, ας πούμε, στην κεντρική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι οι χώρες υποδοχής να μετατραπούν σε ασπίδες της Ευρώπης, επί της ουσίας υλοποιεί την πιο αντιδραστική πολιτική που μπορεί κανείς να σκεφτεί για το μεταναστευτικό προσφυγικό, καταδικάζοντας και τους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς στην εξαθλίωση, αλλά και παίζοντας, αν θέλετε, το παιχνίδι του καλού μαθητή της Ευρώπης. Και φυσικά καταδικάζει και τους τοπικούς πληθυσμούς σε συνθήκες καθημερινότητας και ζωής, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολες, το καταλαβαίνετε αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε, νομίζω, με την κλασική βιοπολιτική επιλογή της αποτροπής. Με λίγα λόγια, η λογική την οποία αυτή τη στιγμή ακολουθεί η Ευρώπη είναι ότι πρέπει όλοι όσοι έρχονται να ζουν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, έτσι ώστε να στέλνουμε μήνυμα αποτροπής από όσους σκέφτονται να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα από την Τουρκία στην Ευρώπη. Είναι μια καθαρά βιοπολιτική επιλογή
αυτή η οποία γίνεται δεν έχει να κάνει απλώς και μόνο με αδυναμίες ή ανεπάρκειες ή ασυνεννοησίες στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δεν είναι καθόλου αυτό. Νομίζω ότι η συνεννόηση είναι πάρα πολύ σαφής και καθαρή. Ακολουθείται αυτή η πολιτική με απόλυτη γνώση του τι σημαίνει για τους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς. Θα μπορούσα να μιλώ πάρα πολύ ώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική επιλογή, δηλαδή της σκληρής αντιμεταναστευτικής και αντιπροσφυγικής στάσης την οποία κρατά και η Νέα Δημοκρατία αλλά και η Ευρωπαϊκή Δεξιά γενικότερα, σχετίζεται με μια με μια πολιτική, αν θέλετε, στάθμιση που έχει γίνει. Θεωρώ ότι αποτελεί μια πολιτική που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης της ευρωπαϊκής δεξιάς σε ευρύτατα στρώματα του πληθυσμού, τα οποία παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος η αντιπροσφυγική και αντιμεταναστευτική στάση για να διατηρεί η δεξιά την απήχησή της σε εξαθλιωμένα και σε πολύ σκληρές οικονομικές καταστάσεις διαβιούντα στρώματα. Και νομίζω ότι αυτό μας εισάγει σε μια νέα συζήτηση, την οποία θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να την κάνουμε. Τι είναι αυτό το οποίο τροφοδοτεί στα λαϊκά στρώματα και καλλιεργεί στα λαϊκά στρώματα την αντιπροσφυγική και αντιμεταναστευτική στάση. Διότι είναι εύκολο να κάνουμε διαπιστώσεις, όμως εδώ χρειαζόμαστε, και επειδή συζητάμε στο επίπεδο του Transform, χρειαζόμαστε και μια βαθύτερη θεωρητική επεξεργασία. Θυμάμαι ότι υπάρχει μια συζήτηση του Νίκου Πουλατζά, του δικού μας, που έχει δώσει το όνομα στο δικό μας Ινστιτούτο, έμεση συζήτηση και με τη Χάνα Άρεντ, αλλά και απευθεία συζήτηση με αρθρογραφία με τον Ζαν Πιερ Φάι την περίοδο της δεκαετίας του 70, όπου το μεγάλο ερώτημα είναι, που θέτει ο Πουλατζάς απαντώντας στο Ζαν Πιερ Φάι τότε, είναι αγάπησαν τελικά οι μάζες στο φασισμό? Και ποιοι είναι οι όροι για να εξηγήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού στα λαϊκά στρώματα του Μεσοπολέμου, στην Ιταλία και τη Γερμανία? Νομίζω ότι ένα αντίστοιχο ερώτημα πρέπει να θέσουμε και εμείς σήμερα στους εαυτούς μας. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τροφοδοτεί αυτού του τύπου τις ιδεολογίες? Διότι το να πει κανείς ότι είναι η υλική εξαθλίωση δεν αρκεί. Και γιατί η υλική εξαθλίωση παράγει αυτό το ιδεολογικό αποτέλεσμα και όχι κάποιο άλλο? Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια πολύ βαθιά συζήτηση στην αριστερά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε πρακτικές πολιτικές και να δώσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη μάχη απέναντι στην ακροδεξιά, η οποία βρίσκει διαρκώς όλο ένα και μεγαλύτερη απήχηση στα λαϊκά στρώματα. Thank you very much, Dimitris, also for these very important reflections with which you ended. It's a pity that this conversation takes place under the difficult technical conditions. I apologize to the English audience for this. It seems that the bug is outside of our possibilities to settle at the moment. That's why I don't see another option than continuing with our discussion and rushing to the variety of questions which are on the table. One is, of course, the very difficult political and I would even say dangerous situation in the Eastern Mediterranean due to the irresponsible and chauvinist politics of the current Greek government, Turkish government. Sorry for that. I wonder if you
If you could give us an insight about the interpretation of the situation through Syriza, which is the main opposition party at the moment. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα, για να μιλήσουμε απολύτως ειλικρινά, σχετίζεται με μια αλλαγή, αν θέλετε, στάσης της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Αλλαγή η οποία ήταν εμφανής ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, της τρέχουσας δεκαετίας, από το... ίσως από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, η οποία όμως επιταχύνθηκε και βάθινε και οριστικοποιήθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016 στην Τουρκία. Εκεί νομίζω ότι ήταν μια αποφασιστική στιγμή όπου απελευθερώθηκαν πολιτικές δυναμικές στη γειτονική χώρα, οι οποίες επί της ουσίας οδήγησαν τον Ερντογάν στο να καταλήξει ότι πλέον οριστικά πια ότι δεν έχει νόημα η προσπάθεια για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας από τη δικιά του μεριά. Επομένως, εκεί πια η κατάσταση εκτραχύνθηκε και άρχισαν να λειτουργούν διάφορα αντανακλαστικά από τη μεριά της Τουρκίας, εξαιρετικά επιθετικά. Τώρα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξαντληθεί. Η συζήτηση για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξαντληθεί σε 5 ή 7 λεπτά, ούτε καν τα πολύ βασικά του σημεία, διότι σχετίζεται με τα βασικά σημεία αυτής της συζήτησης, γιατί σχετίζεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρώπης, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κυπριακό πρόβλημα, τους πόρους, τα resources, ας πούμε, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τους διαδρόμους τους ναυτικούς και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Η γνώμη μου και μια σειρά από άλλα ανοιχτά θέματα. Η γνώμη μου είναι ότι εδώ νομίζω ότι η Ευρώπη στην πραγματικότητα δεν παίρνει εκείνα τα μέτρα που οφείλει να πάρει έτσι ώστε να περιοριστεί η τουρκική επιθετικότητα. Φαίνεται ότι προτιμά να χρησιμοποιεί, αν θέλετε, αυτή την σχετικά ήπια στάση έναντι της Τουρκίας με αντάλλαγμα τον περιορισμό των ροών στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Νομίζω ότι η διασύνδεση, αν θέλετε, αυτών των ζητημάτων είναι εξαιρετικά προβληματική, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τις δυναμικές στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ μπορώ να μιλήσω για την κυβέρνησή μας εδώ στην Ελλάδα, η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν πίεσε στην κατεύθυνση στην κατεύθυνση να ληφθούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια επέλεξε την πολιτική διασύνδεση, αν θέλετε, των ελληνοτουρκικών διαφορών και της μεγάλης γεωπολιτικής διένεξης για την Ανατολική Μεσόγειο με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, ακολουθώντας επί της ουσίας την περπατημένη της Ευρώπης, πράγμα το οποίο νομίζω ότι έχει οδηγήσει στην πλήρη διπλωματική και πολιτική αποτυχία. Και αυτή τη στιγμή γίνεται και το πρόσχημα για να ξαναπεράσουμε σε μια κούρσα εξοπλισμών. Να σας πω παραδειγματικά ότι ενώ η ενίσχυση του συστήματος υγείας για το 2020, για το 2021 στον προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται σε λίγες μέρες από σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι μηδενική. Επί της ουσίας ο προϋπολογισμός παραμένει ίδιος
μεταξύ του 2020 και του 2021, έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια αύξηση στις πολεμικές δαπάνες, στις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν με ποιο τρόπο αυτή η διένεξη, αν θέλετε, και αυτές οι συγκρούσεις και δημιουργούν και άλοθη και πρόσχημα για να περάσουμε σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών, από την οποία, αν θέλετε, κερδίζουν και τα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη, κερδίζουν και οι ιδιωτικές εταιρείες και η βιομηχανία των εξοπλισμών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το βάζουμε στη συζήτηση. Δεν είναι απλώς και μόνο ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Διαπλέκονται η γεωπολιτική σύγκρουση με την... με μεγάλα συμφέροντα καπιταλιστικών χωρών και βεβαίως διαπλέκονται και με μεγάλα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών. Η κατάσταση πάντως είναι εξαιρετικά δύσκολη και αν η Τουρκία δεν μπει στην διαδικασία του πολιτικού διαλόγου και της διπλωματίας, την οποία πρέπει να επιδιώκει η Ευρώπη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την προσπάθεια. Ένα θέμα που πραγματικά, όπως είπες, δεν εξαντλείται όχι σε 5 λεπτά. Θα ήθελε ίσως μια ξεχωριστή συζήτηση και πολλές συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά, έκανες μια προσπάθεια να παρουσιάσεις συνολικά το πλαίσιο αλλά και την κατάσταση. Αν μου επιτρέψεις, Δανάη, επειδή μιλάμε σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, δεν έχει νόημα να εστιάζουμε στην... αν θέλετε, στην μικροφυσική της διαχείρισης των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά περισσότερο να δίνουμε μια μεγαλύτερη εικόνα, πράγμα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί δεν ξέρω και το κοινό αν και κατά πόσο έχει γνώση του βάθους αυτής της γεωπολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, που... τις συζητήσεις για την ΑΟΣ που εμπλέκουν την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο, το Ισραήλ όχι για την ΑΟΣ αλλά για άλλα πράγματα, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τουρκία, σε ένα μείγμα, αν θέλετε, το οποίο δεν προμηνεί πολύ θετικές εξελίξεις στα επόμενα χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο για τα πολλά επίπεδα του θέματος, γι' αυτό και το σχόλιο μου ήταν ακριβώς ότι με την τοποθέτησή σου περιέγραψες μια ευρύτερη εικόνα και με πολιτικούς όρους για το κοινό μας στην Ευρώπη, αλλά βοήθησες νομίζω και το κοινό στην Ελλάδα να αντιληφθεί την ευρύτερη εικόνα πέρα από την μικροδιαχείριση της καθημερινότητας και την ειδησιογραφία όπως την παρακολουθούμε. Ωστόσο, θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο την οπτική, διότι ναι μεν το κοινό μας είναι διεθνές, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ με την πορεία όλη των τελευταίων περίπου 10 χρόνων πια, 8, αφορά το διεθνές κοινό και προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε στις εκλογές μετά από 4,5 χρόνια στη διακυβέρνηση, σε συνθήκες εξαιρετικά ταραγμένες και πρωτόγνωρες. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αντιμετωπίζει το κόμμα το καινούριο ρόλο του στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά την περίοδο της διακυβέρνησης, αλλά και ποια είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα που ανήκουν στην αριστερά. Κοιτάξτε, η δημοκρατία έχει αυτό το χαρακτήρα της εναλλαγής των κυβερνήσεων. Δεν μπορείς να κερδίσεις συνέχεια. Αλλά για να βάλουμε τα πράγματα στην ορθή τους διάσταση, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από 40 κύματα από το 2012 μέχρι και σήμερα, αλλά νομίζω ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολιτικό παράδειγμα που είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Και θα πω ότι εννοώ. Νομίζω ότι είναι η μοναδική δύναμη στην πραγματικότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς που είχε στο επίκεντρό της το πρόταγμα της χειραφέτησης και της κοινωνικής απελευθέρωσης,
η οποία όχι μόνο κατάφερε να ανατρέψει πολιτικούς σχετισμούς στην χώρα της, διότι αυτό, αν θέλετε, το πετύχανε και άλλες πολιτικές δυνάμεις και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή να μετατοπίσουν το σχετισμό δύναμης υπέρ της αριστεράς. Και ο Τζέρεμι Κόρμπιν κατάφερε, ας πούμε, στις προπροηγούμενες εκλογές να πάρει ένα ποσοστό 40% με τους Βρετανούς εργατικούς. Υποδέμος συγκλώνησαν αρκετά την ισπανική πολιτική σκηνή με την απότομη άνοδό τους μετά το κίνημα των Ινδιγνάδος. Ένα καινούριο κόμμα το οποίο επί της ουσίας φτιάχτηκε μέσα από το κίνημα και συντάραξε τον πολιτικό συσχετισμό στην Ισπανία και φυσικά φόβησε την ισπανική ελίτ και τις ισπανικές κυρίαρχες τάξεις αλλά και το ισπανικό πολιτικό κατεστημένο. Υπήρξαν και άλλα παραδείγματα ανόδου, αν θέλετε, της αριστεράς σε συνθήκες κρίσης. Και στη Γερμανία νομίζω ότι τα αποτελέσματα της αριστεράς ήταν αρκετά καλύτερα το 2010 σε σχέση με την περίοδο πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση, βεβαίως όχι στο επίπεδο των άλλων πολιτικών που περιέγραψα, και βεβαίως είχαμε και την περίπτωση Κόρμπιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί κόντεψε να φέρει τα πάνω κάτω μια ριζοσπαστική αριστερή πτέρυγα εντός του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων. Την περίπτωση του Σάντερς, με συγχωρείτε, όχι Κόρμπιν, που κόντεψε να φέρει τα πάνω κάτω στο Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτείων μέσω αυτής της ανόδου και ενίσχυσης της ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγάς του. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα όμως του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι σε σχέση με όλες αυτές τις δυνάμεις και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική δύναμη η οποία κατάφερε να κερδίσει εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, με την έννοια ότι τελικά οδηγήθηκε στη διακυβέρνηση μιας χώρας. Και νομίζω ότι εκεί δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να υπάρξει μια εντελώς νέα πολιτική παράδοση για την αριστερά. Έχουμε την πολιτική παράδοση της αριστεράς, η οποία βρίσκεται διαρκώς να αντιπολιτεύεται το κυρίαρχο σύστημα και να επιμένει να θέτει στο επίκεντρο, και ορθώς θέτει στο επίκεντρο, το χειραφετητικό πρόταγμα, το πρόταγμα της απελευθέρωσης, το οποίο όμως παραπέμπεται διαρκώς σε ένα μακρινό μέλλον, διότι προφανώς δεν υπάρχει ο συσχετισμός. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ευρώπη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εννοώ της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το άλλο μεγάλο ρεύμα της αριστεράς, που είναι η σοσιαλδημοκρατία, η οποία ξέχασε πλήρως το χειραφετητικό πρόταγμα, το αντικαπιταλιστικό πρόταγμα, ξέχασε απολύτως όλη αυτή την πολιτική προοπτική και επί της ουσίας επέμεινε στην διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης με ελάχιστες διαφοροποιήσεις και με απλώς διαφορετικές εκλαϊκεύσεις σε σχέση με τους παραδοσιακά νεοφιλελεύθερους συντηρητικούς στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, δεν είναι εγγυημένο ότι θα γίνει, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα πολιτική παράδοση όπου η δυνατότητα διακυβέρνησης και και ο αγώνας για μια, η διακυβέρνηση μάλλον και ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία ενοποιούνται σε μια νέα πολιτική παράδοση. Αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο ότι θα συμβεί. Δεν είναι εγγυημένο, εξαρτάται από ιδεολογικές μάχες που πρέπει να δοθούν, από πολιτικές μάχες που πρέπει να δοθούν σε όλα τα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια ευκαιρία, μια εμπειρία και ένα καθήκον από τη δική μας την μεριά, ακριβώς επειδή μας έλαχε, και ευτυχώς κατά τη γνώμη μας έλαχε, να κερδίσουμε στις εκλογές του 2015. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να απασχολήσει την ευρωπαϊκή αριστερά, πέρα από τις ευκολίες, αν θέλετε, κάποιων υπεραριστερών, οι οποίοι επιμένουν να
να μιλούν μια γλώσσα η οποία θα έλεγε κανείς ότι προέρχεται από την χριστιανική παράδοση, μια γλώσσα που εμένει σε έννοιες όπως η πίστη, η απιστία, η προδοσία, για να περιγραφεί ο πολιτικός συμβιβασμός του 2015, ο οποίος έγινε μάλιστα σε συνθήκη απόλυτης σιωπής, σχεδόν απόλυτης σιωπής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η οποία στη συνέχεια με διάφορες, με μια ευκολία την οποία εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω, σηκώνει το λάβαρο της κριτικής απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σήμερα μετά από μια τετραετία όπου κάναμε πάρα πολλά κατά τη γνώμη μου και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις προηγούμενες εκλογές, θα έλεγε κανείς, επειδή έκανε πάρα πολλά και όχι επειδή δεν έκανε τίποτα. Έχασε τις προηγούμενες εκλογές επειδή στήριξε τα πραγματικά ασθενέστερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και αυτό έφερε αντιδράσεις, αν θέλετε, από άλλες τάξεις στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, αλλά δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες τώρα σε σχέση με αυτό. Έχασε διότι συσπηρώθηκε η δεξιά λόγω της επιλογής μας, για την οποία είμαστε απολύτως περήφανοι να υπερψηφίσουμε, όχι απλώς να υπερψηφίσουμε, να υλοποιήσουμε μια συμφωνία σταθμό που ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό κινητοποίησε ένα τεράστιο δυναμικό της δεξιάς και με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκεί επένδυσε πολιτικά για να μπορέσει να βρει απήχηση σε αυτό το κοινό και αντιτάχθηκε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από τα δεξιά του στις εκλογές του 2019 και όχι εξαιτίας, αν θέλετε, των ελλειμμάτων στην πολιτική του για το κοινωνικό κράτος ή την εργασία κλπ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου βιώνεται ο δοστρωτήρας του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί μεγάλη φθορά στην κυβέρνηση. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η φθορά θα πάρει αριστερό πρόσημο, προοδευτικό πρόσημο ή αν θα πυροδοτήσει ενδεχομένως άλλου τύπου πολιτικές εξελίξεις με ενισχύσεις δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αυτή τη μάχη μια φορά, την κέρδισε το 2012, όπου κατάφερε να εκφράσει μια τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια και να της δώσει αριστερό και προοδευτικό πολιτικό πρόσημο. Δεν ήταν νομοτελειακό ότι θα συμβεί αυτό. Θα μπορούσατε να είχατε δει στην Ελλάδα εξελίξεις αντίστοιχες με τις εξελίξεις, για παράδειγμα, στην Ιταλία, όπου γεννήθηκε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει κανείς ακριβώς ποιας πολιτικής παράδοσης κόμμα είναι και μια διαλυμένη αριστερά η οποία αγκομαχάει για να μπορεί να έχει έστω και έναν βουλευτή στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν έγινε και αυτό δεν έγινε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εκφράσει ακριβώς αυτή την λαϊκή δυσαρέσκεια και την λαϊκή προσδοκία για μια καλύτερη μέρα. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση ως αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να το ξανακάνουμε αυτό με διαφορετικούς όρους, με διαφορετική εμπειρία πια. Αλλά κρατώντας πάντοτε ότι μια αριστερά της διαχείρισης του υπάρχοντος δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική της σήμερον ημέρα. Δηλαδή όχι μια αντιγραφή της μεταλλαγμένης σοσιαλδημοκρατίας της δεκαετίας του 90 και του 2000. Yes, sure. I also believe that the governmental experience of Syriza is one of the most important experiences which the left in Europe disposes of. And if I'm rightly informed, you are now preparing a party congress, isn't it? Walter, είχαμε προγραμματισμένο το συνέδριό μας για τον προηγούμενο Μάιο. Όπως καταλαβαίνετε, επιλέξαμε να το
αναβάλουμε, καθώς ήταν στο πρώτο, ήταν μέσα στο πρώτο lockdown. Στη συνέχεια θέλαμε να το πραγματοποιήσουμε το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο φυσικά να συμβεί, γιατί είναι στο το δεύτερο κύμα πια της πανδημίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο να μην έχει παρουσία των ανθρώπων σε ένα κοινό χώρο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ψηφιακά ενδεχομένως, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι που αυτή τη στιγμή αντιστοιχεί στην προγραμματική συζήτηση και στην απολογιστική συζήτηση την οποία έχουμε να κάνουμε. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθορισμένη η ημερομηνία του συνεδρίου. Αναμένουμε τις εξελίξεις με την πανδημία για να μπορέσουμε να το οργανώσουμε με τον πιο ασφαλή και τον πιο αποτελεσματικό και τον πιο έτσι οργανωμένο τρόπο. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ημερομηνία του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία μπορώ να σας πω. Μα ενδεχομένως να τα καταφέρουμε να το κάνουμε στα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού, κορονοϊού επιτρέποντος. Despite of this difficulty, can you provide us with a little bit insight about the discussion in the preparation of the Congress? What are the major topics you want to address with it? Εκεί προφανώς είναι ο απολογισμός της περίοδου 2012-2019. Αυτό είναι ένα κεντρικό πολιτικό ντοκουμέντο, το οποίο προφανώς θα απασχολήσει το κόμμα και τα μέλη του στην πορεία για το συνέδριο, και προφανώς η συζήτηση για το πρόγραμμα και την πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα και η πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ θα μπουν σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων εβδομάδων εδώ στην Ελλάδα, για να ξεκινήσει μια αρχική συζήτηση στις οργανώσεις του κόμματος, αλλά και μεταξύ των φίλων του κόμματος στην ελληνική κοινωνία, συνολικά μια δημόσια συζήτηση για το πρόγραμμα και, και τη στρατηγική μας. Επομένως, αυτά τα δύο, αν θέλεις, πολιτικά ντοκουμέντα είναι που ορίζουν τους όρους της συζήτησης για το συνέδριό μας. Είναι πολύ κοντά σε αυτά που ο προβληματισμός είναι πολύ κοντά σε αυτά τα οποία προσπαθούσα να περιγράψω προηγουμένως, δηλαδή το πώς θα καταφέρουμε να συναρθρώσουμε μια πολιτική σύγκρουσης με τις κυρίαρχες ελίτ και την ίδια στιγμή μια πολιτική η οποία δεν θα παραπέμπει το ζήτημα της διακυβέρνησης στο απότερο μέλλον, και με δεδομένο μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Θέλω να πω ότι οι όροι όμως της συζήτησης αλλάζουν τόσο γρήγορα και τόσο και τόσο δραματικά. Η συζήτηση η οποία θα γινόταν το 2000 σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2020 δεν θα έχουν καμία σχέση με τη συζήτηση που θα γίνει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2021, με την έννοια ότι έχει μεσολαβήσει μια παγκόσμια κρίση που έχει ταρακουνήσει συνολικά τις πολιτικές συντεταγμένες σε ολόκληρο τον κόσμο, και τις κοινωνικές συνταγμένες και τις οικονομικές συνταγμένες. Έχουμε μια πραγματική χρεοκοπία με την στενή έννοια του όρου του νεοφιλελευθερισμού και της ελεύθερης αγοράς στο ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας. Έχουμε μια τεράστια οικονομική κρίση σε εξέλιξη. Έχουμε ρογμές που αρχίζουν να παρουσιάζονται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται οικονομικά την κατάσταση. Δηλαδή φαίνεται ότι από μια πολιτική ακραίας λιτότητας περνάμε σε μια πολιτική, ή ανοίγουν ρογμές για μια πολιτική αύξηση των δαπανών και χαλάρωσης, ας πούμε, των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό δεν είναι απαραίτητος, δεν οδηγεί άμεσα σε βελτίωση των όρων ζωής των λαϊκών τάξεων. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ξαφνικά η Ευρώπη έγινε πιο φιλολαϊκή κτλ. Απλά είναι διαφορετικές στρατηγικές καπιταλιστικής διαχείρισης κρίσης. Δηλαδή από την λογική της λιτότητας πάμε σε λογικές αντικυκλικών πολιτικών, που όμως διανοίγουν κάποιες ρογμές
στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Και εκεί νομίζω μέσα σε αυτές τις ρογμές θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς να σκεφτεί πώς μπορεί να τις ανοίξει περισσότερο για να γίνουν ρήγματα και πώς θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία που αφορά, για τον οποίο μιλάω εδώ σήμερα, να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτές τις συνθήκες χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων ως κυβέρνηση για να κάνει επιθετικά φιλολαϊκές πολιτικές, επιθετικά φιλεργατικές πολιτικές. Διότι αυτή τη στιγμή η αύξηση των δαπανών από μόνη της και η κρατική παρέμβαση από μόνη της δεν λέει κάτι. Έχουμε κρατική παρέμβαση, για παράδειγμα, και για τη διάσωση των... Είχαμε κρατικές παρεμβάσεις για τη διάσωση των τραπεζών στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό δεν είχε τίποτα το φιλολαϊκό μέσα. Είχαμε κρατικές παρεμβάσεις για να σώσουμε τις μεγάλες, ας πούμε, σήμερα στην Ελλάδα συζητάμε για τα 120 εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, στην Aegean Airlines, χωρίς το δημόσιο να παίρνει ανταλλάγματα. Και αυτό κρατικός παρεμβατισμός είναι, αλλά δεν έχει το χαρακτήρα μιας πολιτικής η οποία έρχεται σε αντιπαράθεση, ας πούμε, με τις ελίτ και με το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζήτημα είναι σε ποιο προς τα που προσανατολίζεται ο κρατικός παρεμβατισμός και όχι να κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερη αγορά ή κρατική παρέμβαση, διότι στην πραγματικότητα ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά χωρίς κρατική παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το αποδεικνύει. Αυτός ο όγκος των κανόνων, κανονισμών, διρεκτίβων, αυτός ο απίστευτος γραφειοκρατικός όγκος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προϋπόθεση λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Άρα λοιπόν το κρατική παρέμβαση και ελεύθερη αγορά δεν είναι το πραγματικό δίπολο. Το πραγματικό δίπολο είναι μια αριστερή πολιτική που εκμεταλλεύεται τις ρογμές του συστήματος για να αντιστρέψει τις αυθόρμητες τάσεις λειτουργίας της αγοράς και λοιπά. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα απασχολήσουν το συνέδριό μας, όπως νομίζω αρμόζει ένα κόμμα της αριστεράς που φιλοδοξεί να είναι εκτός από κόμμα αγώνα, να είναι και κόμμα διακυβέρνησης. Μας ανέφερες ήδη, Δημήτρη, ότι το συνέδριο θα απασχολήσει και η αποτίμηση της εμπειρίας διακυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά είπες, οι όροι πια της συζήτησης φαίνεται να έχουν αλλάξει δραστικά. Ωστόσο, παραβλέποντας τις ιδιαίτερες συνθήκες μετά το 2015 και χτίζοντας πάνω στην εμπειρία της διακυβέρνησης που, όπως επίσης ανέφερες, είναι μοναδική για το ΣΥΡΙΖΑ και άρα ενδιαφέρει και όλη την υπόλοιπη αριστερά διεθνώς, θα μπορούσες να μας πεις λίγα περισσότερα για το πώς διεξάγεται, τι αφορά η συζήτηση για την αποτίμηση της διακυβέρνησης και πώς, αν θέλεις, συνδέεται αυτή η συζήτηση με την προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για το από εδώ και πέρα, για το πρόγραμμά του για τη συνέχεια. Ναι, η αποτίμηση. Κοιτάξτε, δείτε, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία η αριστερά, ιδιαίτερως η ριζοσπαστική αριστερά, συζητούσε μόνο σε επίπεδο θεωρίας και μέσα από τα βιβλία. Το ξαναέφερε, ας πούμε, τουλάχιστον για όσους πραγματικά θέλουν να αποτιμήσουν την τετραετία αυτή, ξαναέφερε στην επιφάνεια δύο, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, κορυφαία σημασία ζητήματα. Το πρώτο είναι η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και το δεύτερο είναι η σχέση της αριστεράς με το κράτος. Σε σχέση με την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, είπα κάποια πράγματα προηγουμένως, έχουμε μια συνθήκη όπου τα αναπτυγμένα ευρωπαϊκά συνολικά κοινωνικά κεφάλαια, δηλαδή οι ευρωπαϊκές αστικές τάξεις, έχουν κάνει μια πολιτική επιλογή, όχι μια πολιτική επιλογή, οθούνται από την ίδια την ανάπτυξη του συστήματος να ανοιχθούν στο διεθνή ανταγωνισμό.
αυτό είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, ο οικονομικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τάση των συνολικών κεφαλαίων που έχουν περάσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης να ανοίγονται στο διεθνή ανταγωνισμό. Και αυτό αποτελεί τον οικονομικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται και από εκεί και πέρα η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης ποια είναι, ότι για να μπορέσουμε να βασίζεται σε μια απολύτως γερμανική ιδέα, ορντολιμπεραλίστικη, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όρους δημοσιονομικής σταθερότητας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και να μην ξεφύγουν οι προϋπολογισμοί, θα πρέπει να επιτρέψουμε στις διεθνείς αγορές να ασκούν την πειθαρχική τους λειτουργία. Επομένως, τι είναι η πειθαρχική λειτουργία των αγορών χρήματος? Ότι αν φανεί ότι δημοσιονομικά ξεφεύγεις, αν φανεί ότι δεν έχεις την απαιτούμενη πολιτική στην αγορά εργασίας, δεν έχεις την απαιτούμενη πολιτική στην απελευθέρωση των όρων κερδοφορίας του κεφαλαίου, αρχίζουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια και οδηγεί στην χρεοκοπία. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Αυτή είναι ακριβώς την αρχιτεκτονική αξιοποίησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να επιβάλλουν τα προγράμματα λιτότητας όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, και αυτή ακριβώς την διαρκή απειλή του ηθικού κινδύνου, ας πούμε, του λεγόμενου, επικαλείται και η Γερμανία για να μην πάρει αποφάσεις στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού χρέους. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που το ευρωπαϊκό χρέος μετά, ας πούμε, από μια τεράστια ύφεση θα εκραγεί στην κυριολεξία. Να δούμε ποια θα είναι τα νούμερα της Ιταλίας, να δούμε ποια θα είναι τα νούμερα της Ισπανίας, να δούμε ποια θα είναι τα νούμερα της Πορτογαλίας και φυσικά της Ελλάδας, η οποία βεβαίως θα ξεπεράσει το 200% του χρέους. Επομένως, νομίζω ότι όλη αυτή η αρχιτεκτονική υπάρχουν προϋποθέσεις να αρχίσει να επερωτάται. Και εκεί η αριστερά πρέπει να έχει άποψη, πρέπει να έχει λόγο, πρέπει να έχει αγωνιστική διάθεση, διότι δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο μακριά από ένα νέο γύρο ακραίας λιτότητας στην Ευρώπη. Δηλαδή, μη μας ξεγελά ο κρατικός παρεμβατισμός των τελευταίων μηνών που στην πραγματικότητα στοχεύει να σώσει το σύστημα από την πλήρη κατάρρευση. Νομίζω ότι όλα είναι απολύτως ανοιχτά. Επομένως, ένα ζήτημα είναι η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Τώρα δεν μπορώ να υψέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και το δεύτερο, φυσικά, είναι η σχέση της αριστεράς με το κράτος. Τι είναι το κράτος? Πώς λειτουργήσε το κράτος? Εγώ διάβαζα, επειδή κάνουμε και θεωρητική συζήτηση στο Transfer, είμαστε, φαντάζομαι μου επιτρέπετε να κάνω τέτοιου τύπου σχολιασμούς. Βεβαίως. Okay. Και Δημήτρη, με την ευκαιρία να πούμε ότι το δίκτυο Transform συνδιοργανώνει με το Ινστιτούτο Πουλατζά τον Ιανουάριο η μερίδα που θα συζητήσει ακριβώς τις εμπειρίες διακυβέρνησης και τις συνέπειες για τη θεωρία του κράτους. Αυτό. Νομίζω ότι είναι ο κόμβος, ο απόλυτος κόμβος αυτός. Διότι, κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές πολύ ωραίες σελίδες στον Πουλατζά, πάλι, όπου γίνεται η χρήση μιας έννοιας εξαιρετικά σημαντικής, κατά τη γνώμη μου, για την κατανόηση των κρατικών λειτουργιών. Είναι η έννοια της στρατηγικής επιλεκτικότητας, της δομικής επιλεκτικότητας του κράτους. Structural Selectivity of the State. Είναι στο τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο Πουλατζάς, η οποία χοντρικά αυτή η έννοια λέει ότι εξειδικεύει το θέμα μεταξύ της απόστασης που χωρίζει την κυβέρνηση, τους πολιτικούς προϊσταμένους, τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς ενδεχομένως των Υπουργείων, από την αυτονομημένη δημόσια διοίκηση. Πραγματικά, όταν το διάβαζα, δυσκολευόμουν να καταλάβω πριν από 15-20 χρόνια πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Η Δανάη το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το έχει περάσει, το έχει βιώσει και η ίδια
πώς παίρνει μια πολιτική απόφαση, πολιτική ηγεσία και δίνει την εντολή, εν πάση περιπτώσει, να υλοποιηθεί. Και η έννοια της δομικής επιλεκτικότητας περιγράφει ακριβώς αυτό το οποίο ζήσαμε 4 χρόνια, το πώς αυτές οι αποφάσεις φιλτράρονται, κόβονται, αποσιωπώνται, θάβονται μέσα από μια τεράστια, εξαιρετικά πολύπλοκη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, όπου ξεκινάς να κάνεις 100 και τελικά καταλήγεις να κάνεις μείον 100, χωρίς να έχεις καταλάβει πώς έχει συμβεί αυτό. Νομίζω ότι είναι τεράστια σημασίας αυτό το ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η αυτονομημένη δημόσια διοίκηση στα κράτη του σύγχρονου καπιταλισμού και για τα όρια τα οποία θέτει σε μια αριστερή διακυβέρνηση και φυσικά για τα ερωτήματα τα οποία ανοίγει για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ακριβώς η κρατική γραφειοκρατία, η δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τόπος, αν θέλετε, εντοπισμού συγκεκριμένων ταξικών συμφερόντων. Δεν είναι από μόνη της ένα σώμα η δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία. Είναι τόποι όπου εντοπίζονται και στρατηγικά, αν θέλετε, μάχονται συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα για να τους κατακτήσουν. Είναι ένα πεδίο διαρκούς μάχης. Νομίζω ότι αυτά τα δύο, αν θέλετε, μεγάλα πολιτικά ζητήματα, δηλαδή η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και το οικονομικό πρόγραμμα της αριστεράς εντός ακριβώς του σχετισμού δύναμης και το δεύτερο, η σχέση της αριστεράς με το κράτος πρέπει να είναι τα κεντρικά μας, πρέπει και είναι ούτως ή άλλως τα κεντρικά ζητήματα προβληματισμού και συζήτησης. For Transform, it's obviously very nice to interview a party leader with such a high interest in political theory, because that is what Transform mainly is dealing with. However, allow me, Dimitris, again to make a turn to another topic. What is the assessment on the part of Syriza Progressive Alliance of the recipes or the plans of the European Union now in coping with the multiple crises? I refer particularly to the Green Deal, to the European Recovery Plan, and generally speaking, do you think that these plans will have a serious impact on finding an exit out of the crisis, or what kind of policies would Syriza like to see on the European level? Είπα και προηγουμένως, Βάλτερ, επειδή ήδη είμαστε, είπα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι αυτά τα προγράμματα και το Recovery Plan και το πακέτο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά και η Πράσινη Συμφωνία, διανοίγουν κάποιες δυνατότητες, ωστόσο όλα σε τελευταία ανάλυση εξαρτώνται από το συσχετισμό δύναμης και όχι, ας πούμε, από το ψευτοδίλημα δίνουμε λεφτά ή δεν δίνουμε λεφτά. Το ερώτημα είναι, δίνουμε λεφτά για να τα κάνουμε τι? Διότι λεφτά δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ενδεχομένως θα θέλαμε περισσότερα ως αριστεροί. Ενδεχομένως θα θέλαμε ακόμα και μια μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια transfer union. Αλλά σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι, ούτε καν οι αριστεροί. Αλλά το μεγάλο ερώτημα δεν είναι το πόσα χρήματα, το μεγάλο ερώτημα είναι προς τα ποια κατεύθυνση θα πάνε τα χρήματα. Το recovery plan, για παράδειγμα, κάτι που σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε για την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, ενώ στην αρχή λέγαμε ότι θα έπρεπε να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό grants και μικρότερο ποσοστό δανείων, τελικά επικράτησαν οι σκληρές μονεταριστικές φωνές, ας πούμε, της Ολλανδίας ιδιαίτερα και της Φιλανδίας, όπου μείωσαν το ποσοστό των επιδοτήσεων και αύξησαν το ποσοστό των δανείων. Αυτό σχετίζεται, ας πούμε, με την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.
Και από την άλλη μεριά, το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποια κατεύθυνση θα πάνε αυτά τα χρήματα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο εκπονήθηκε από μια επιτροπή για να αξιοποιηθούν τα χρήματα του recovery plan. Και στην κυριολεξία, αν διαβάσετε την έκθεση αυτή, είναι ανατριχιαστική. Επί της ουσίας επαναφέρει το σύνολο της ατζέντας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ημερήσια διάταξη της ελληνικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Λέει ότι, ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της περαιτέρω απορρίθμισης αγοράς εργασίας, πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε ιδιωτικοποιηθεί ένα μεγάλο τμήμα του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας, πρέπει να αξιοποιηθούν για να γίνουν φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις σε μια σειρά, ας πούμε, πεδία της οικονομικής ζωής. Με συγχωρείτε, αλλά αν χρησιμοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο τα χρήματα, είναι δεδομένο ότι ο ίδιος ο σχετισμός δύναμης θα μετατοπιστεί ακόμα περισσότερο προς όφελος των κυριάρχων τάξεων. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι και η μάχη στην Ευρώπη για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, αλλά και η εσωτερική πολιτική σύγκρουση, διότι κάθε κυβέρνηση έχει και μια σχετική αυτονομία από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα σε μια ορθή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα την Πράσινη Συμφωνία, εκεί τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Οι στόχοι είναι θετικοί. Οι στόχοι είναι θετικοί, είναι φιλόδοξοι. Όμως ήθελα να πω κάτι σε σχέση με την κλιματική κρίση. Νομίζω ότι η κλιματική κρίση, όπως και η κρίση του κορονοϊού, ενδεχομένως η κλιματική κρίση ακόμη περισσότερο, αποδεικνύει το πλήρες θεωρητικό και πολιτικό αδιέξοδο του ίδιου του φιλελευθερισμού και της ίδιας συλλογικής αυτορύθμισης αγοράς. Διότι αν αφήσουμε αυτή τη στιγμή την αγορά να αυτορυθμιστεί σε σχέση με την κλιματική κρίση, δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη θα αυτορυθμίζεται η αγορά μετά από 15-20 χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι είναι δεμένο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με τη διευρυμένη αναπαραγωγή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και την ελεύθερη αγορά. Με λίγα λόγια, με την τάση του, την πυρηνική σχέση του καπιταλισμού, ότι το χρήμα πρέπει να παράξει περισσότερο χρήμα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι νομίζω ότι η στόχη είναι θετική, όμως εδώ χρειάζονται τεράστιες δημόσιες επενδύσεις και όχι να αφαιθεί το ζήτημα της πράσινης οικονομίας ξανά στα χέρια μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία στην πραγματικότητα και στο χώρο αυτό της πράσινης ενέργειας βρίσκουν ένα νέο πεδίο, αν θέλετε, κερδοσκοπίας και σύγκρουσης μεταξύ τους για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην οικονομική μάχη και στον ανταγωνισμό. Άρα χρειάζονται τεράστιες δημόσιες επενδύσεις. Δεν τις βλέπουμε αυτές τις δημόσιες επενδύσεις να έρχονται ούτε από τη μεριά της Ευρώπης, ούτε από τα επιμέρους κράτη. Δηλαδή χρειαζόμαστε σχέδια δίκαιης μετάβασης. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε το θέμα του λιγνίτη σε δύο περιοχές ιδιαίτερα, αλλά κυρίως σε έναν από τους νομούς της Ελλάδας, στην Κοζάνη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν εδώ δεν υπάρξει ένα τεράστιο δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο θα μπορέσει να εγγυηθεί την δίκαιη μετάβαση, ξέρετε που θα βρεθούμε στα επόμενα 3-4 χρόνια, ότι θα έχουμε 30.000 ανέργους σε μια περιοχή που έχει 50.000 κατοίκους. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί και όρους, αν θέλετε, για να καλλιεργηθούν και αντιλήψεις περί της αμφισβήτησης της κλιματικής αλλαγής. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, τι είναι εκείνο το οποίο τροφοδοτεί κλασικά ακροδεξιά αφηγήματα και κλασικές ακροδεξιές ιδέες. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, βέβαια, αν μου διαλύει τη ζωή, η προσπάθεια
μετάβασης σε μια νέα κατάσταση και έχουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως 30.000 ανέργους σε μια περιοχή 50.000 ανθρώπων, όχι ενεργού πληθυσμού, συνολικού πληθυσμού, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα αναπτυχθούν παραδοξολογικές ιδέες, θα αναπτυχθούν θεωρίες συνωμοσίας, θα αναπτυχθούν, διότι ο κόσμος προσπαθεί να κατανοήσει για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα γιγάντιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να θέτει στόχους που είναι εξαιρετικά έτσι φιλόδοξοι και μπορεί να κάνουν την ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ να νιώθει πολύ άνετα και υπεράνω σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή. Αλλά από την άλλη μεριά, πώς να πω, να τροφοδοτούν το εγώ της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ ως εκλεπτισμένης και εξαιρετικά έτσι, περιβαλλοντικά ευαίσθητης, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εκείνα τα χρήματα που μπορούν να εγγυηθούν μια πραγματικά πράσινη μετάβαση προς όφελος των από κάτω, προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και της εργατικής τάξης. Δημήτρη, με την αναφορά σου στην περιβαλλοντική κρίση και στο ζήτημα της δίκαιης μετάβασης που θα απαιτήσει μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, ήδη έχεις ανοίξει με τον καλύτερο τρόπο την επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Καθώς εκτός από την περιβαλλοντική κρίση αντιμετωπίζουμε σειρά μεγάλων προκλήσεων που δεν έχουμε ξαναδεί αυτή την σε αυτή την κλίμακα. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της ψηφιοποίησης και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα κληθούν να μετασχηματίσουν την κατασκευαστική βιομηχανία τους, τον τομέα των υπηρεσιών τους εξαιτίας αυτής. Τι θεωρείς ότι θα μπορούσε, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την κλιματική κρίση και τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης, τι θεωρείς ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια προοδευτική ατζέντα για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά? Η ανάπτυξη των... Πώς να απαντήσει κάτι σε αυτή την ερώτηση για την ψηφιοποίηση? Εύκολη, εύκολη. Ναι. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη του καπιταλισμού δεν εξηγείται από το πέρασμα... δεν εξηγείται με το πέρασμα από τον ανεμόμυλο στον ατμόμυλο. Νομίζω ότι... Πάντοτε οι παραγωγικές, αυτό που θα λέμε δυνάμεις, παραγωγικές δυνάμεις, είναι υπό την κυριαρχία του τρόπου με τον οποίο παράγουμε, των παραγωγικών σχέσεων. Επομένως, η ψηφιοποίηση στην παραγωγή από μόνη της δεν νομίζω ότι λέει πολλά πράγματα. Στην πραγματικότητα οδηγεί σε μία αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, σε αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη παραγωγή, σε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασιακής δύναμης. Εγώ έτσι καταλαβαίνω τα πράγματα, έτσι έχω μάθει να τα διαβάζω. Δημιουργεί όμως και όρους για ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, αύξηση των ανισοτήτων. Διότι όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας μέσω ακριβώς της και μέσω της ψηφιοποίησης και αυτό δεν ακολουθείται από μια αντίστοιχη αύξηση του μισθού, αυτό μας οδηγεί προφανώς σε αύξηση των ανισοτήτων. Επομένως, η ψηφιοποίηση καταρχάς στην διαδικασία της παραγωγής είναι ένας τρόπος από τη μεριά του κεφαλαίου για να αυξάνει αυτό το οποίο ονομάζουμε σχετική υπεραξία. Άρα λοιπόν διανοίγει και ένα πεδίο νέων εργατικών αγώνων η ψηφιοποίηση σε ό,τι αφορά την χρήση της στο εσωτερικό της παραγωγής. Για ψηλότερους μισθούς, για λιγότερες ώρες εργασίας, δημιουργεί δηλαδή νέες δυνατότητες. Από εκεί και πέρα η ψηφιοποίηση στη δημόσια σφαίρα είναι ένα άλλο ζήτημα. Πράγματι έχουμε δει ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας
καινούριος κόσμος, φτιάχνει διαφορετικού τύπου ταυτότητες, φτιάχνει διαφορετικού τύπου συμπεριφορές, φτιάχνει διαφορετικού τύπου δομή με εντελώς διαφορετικό τρόπο τη δημόσια σφαίρα. Η δημόσια σφαίρα της δεκαετίας του 80 ή η δημόσια σφαίρα της δεκαετίας του 90 δεν είναι η δημόσια σφαίρα του 2020. Η πολιτική έχει αλλάξει, η ταχύτητα των γεγονότων έχει αλλάξει, η σημασία των γεγονότων έχει αλλάξει, η σημασία της είδησης και της ενημέρωσης έχει αλλάξει. Το τι σήμαινε είδηση το 1980 δεν έχει καμία σχέση με το τι σημαίνει είδηση το 2020. Μια διαρκής, ας πούμε, ένας διαρκής βομβαρδισμός πληροφοριών χρήσιμων ή άχρηστων που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να τις διαχειριστεί. Σας το λέω κιόλας από την προηγούμενη εμπειρία μας κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου μιλώντας με κυβερνητικούς εκπροσώπους των προηγούμενων δεκαετιών και περιγράφοντάς μου, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύανε και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνανε, ας πούμε, δουλειά από άλλες πολιτικές παρατάξεις, έτσι. Στην κυριολεξία μου ερχόταν να βάλω τα γέλια με την έννοια ότι ήταν τόσο πιο αργός ο ρυθμός της πολιτικής σύγκρουσης που συγκρίνοντάς το με την πολιτική σύγκρουση το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ήταν στην κυριολεξία ένας άλλος κόσμος, ένα άλλο σύμπαν, μια άλλη... ένας άλλος πολιτισμός. Άρα εδώ... Και φυσικά έχουμε όμως και μια τεράστια ανάπτυξη λαϊκών δεξιοτήτων και έχουμε και μια τεράστια ανάπτυξη της συλλογικής ευφυΐας, του συλλογικού χιούμορ, της συλλογικής πολιτικής κριτικής. Δηλαδή δεν έχει μόνο αρνητικές όψεις, δεν είμαι τεχνοφοβικός σε καμία περίπτωση. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι... δημιουργεί διάφορες αντιφατικές καταστάσεις. Το θέμα για την αριστερά είναι να μπορέσει, ας πούμε, να τροφοδοτήσει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις θετικές όψεις, αυτή τη συλλογική ευφυΐα η οποία παράγεται, ας πούμε, μέσα από τα social media. Και οι εργαζόμενοι να εκμεταλλευτούν αυτές τις, να αξιοποιήσουν για τους εαυτούς τους και για την τάξη τους αυτές τις νέες δεξιότητες τις οποίες... εν πάση περιπτώσει, έχουν πλέον πρόσβαση μέσω της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Μια σειρά από πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο πάρα πολλών σεμιναρίων. Άρα, λοιπόν, και η ψηφιοποίηση είναι ένα πεδίο μάχης, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Thanks for this. I originally wanted now to ask you about the significance of theory, but I understood already that you pay high attention to theoretical questions and you think that there is an intimate connection with politics. So I have another easy question for you. Syriza is by the portion of its electorate, the biggest party of the radical left in Europe, I guess. And this poses the question, which role do you see for Syriza in deepening, enhancing the cooperation of the broader left, of the progressive left in the broader sense? And at the same time, which role, according to your positions and your assessments, has the European Left Party to play in this strategy? Λοιπόν, εντάξει, πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ από το μικρότερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ενδεχομένως μετατράπηκε στο μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς μέσα σε περίπου 10 χρόνια. Επομένως, I cannot hear you. Δεν σε ακούω, Βάλτερ. Again. Δεν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο σου. Τώρα άνοιξε το μικρόφωνο. Α, δεν ακούγεται, δεν ξέρω. Now the talk is away. Please continue. Okay, I'm sorry. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται... Υπάρχουν κάποιες μεγάλες αλλαγές στον ευρύτερο ευρωπαϊκό προοδευτικό χώρο. Δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη ενίσχυση των πρασίνων σε αρκετές πόλεις, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
Και την ίδια στιγμή έχουμε και μετατοπίσεις τμήματων της σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή νομίζω ότι, χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα αυτό, νομίζω ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας μάλλον έχουν μετατοπιστεί αρκετά προς τα αριστερά σε σχέση με το παρελθόν τους στη δεκαετία του 90 και του 2000. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η χρηματοπιστωτική κρίση, η κοινωνική σύγκρουση και η κοινωνική κίνηση των προηγούμενων ετών δημιούργησε μια κινητικότητα και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το χώρο της αριστεράς, και όταν λέω αριστερά εννοώ όλο το ρεύμα από τους πράσινους μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά, οδήγησε ιδιαίτερα στη σοσιαλδημοκρατία σε μια εσωτερική συζήτηση που την μετατόπισε σε αρκετά ζητήματα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι κινήσεις, ας πούμε, της ισπανικής κυβέρνησης για την αύξηση του μισθού ή για την κατάθεση ενός κοινωνικού προϋπολογισμού πάρα πολύ μεγάλου για τα δεδομένα της Ευρώπης, αν δεν κάνω λάθος, 290 δισεκατομμυρίων κοινωνικός προϋπολογισμός, πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικά γεγονότα, πολύ σημαντικές εξελίξεις, τις οποίες δεν πρέπει να τις υποτιμάμε, δημιουργούν όρους, αν θέλετε, για μια ευρύτερη, τουλάχιστον ψηλάφιση δυνατοτήτων κοινής ψηλάφιση δυνατοτήτων, εν πάση περιπτώσει, διαλόγου και ενδεχομένως κοινών πολιτικών πρωτοβουλειών μεταξύ πρασίνων, σοσιαλδημοκρατίας και ριζοσπαστικής αριστεράς. Και καταλαβαίνω ότι όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Οι παραδόσεις είναι σε πολλές φορές αρκετά συγκρουσιακές μεταξύ τους. Όμως η χρηματοπιστωτική κρίση και η μετατοπίση για τις οποίες κάναμε λόγο προηγουμένως δημιουργούν παιδεία. Από τη δική μας μεριά νομίζω ότι δεν έχουμε και άλλο δρόμο. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Βεβαίως αυτό εξαρτάται και από την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δεν είναι όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ίδια, όπως δεν είναι και όλα τα πράσινα κόμματα ίδια. Δεν θέλω να κάνω τώρα, να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά εξαρτάται και από την αριστερά, επειδή τώρα μιλάμε από τη σκοπιά της αριστεράς, εξαρτάται και από την αριστερά σε κάθε χώρα να δει αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, αν υπάρχουν αυτοί οι όροι, αν υπάρχουν αυτές οι μετατοπίσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν, ας πούμε, κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες, ενδεχομένως και κοινά εκλογικά κατεβάσματα σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα αυτοδιοικητικά, σε τοπικές εκλογές, που φυσικά μπορούν να δημιουργήσουν ρογμές, ας πούμε, στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων στην Ευρώπη. Απλά νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση μετάβασης και του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος. Αλλά αυτή την ώρα είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε μια ριζοσπαστική αριστερή πολιτική στην Ευρώπη, αν είναι να σώσουμε τον κόσμο από τον εαυτό του. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι και το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς ως μέλος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, πρέπει να παίξουν το ρόλο έτσι ώστε να δημιουργηθούν όροι με τα τμήματα εκείνα των άλλων πολιτικών δυνάμεων που έχουν μετατοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, να δημιουργηθούν κοινές πρωτοβουλίες και να φτιαχτεί ένα μεγάλο μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, διότι, ξαναλέω, διαφορετικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες να αμφισβητήσουμε, ας πούμε, τον πυρήνα των στρατηγικών προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Νομίζω ότι έχουμε ήδη περάσει το χρόνο που είχαμε για τις ερωτήσεις από μένα και τον Βάλτερ. Πρέπει βέβαια να προτείνω στον Δημήτρη μια τελευταία ερώτηση. Αν θέλει, αν ενδιαφέρεται, όταν βαρεθεί να κάνει το γραμματέα, να αναλάβει τη θέση μου στο Ινστιτούτο Πουλατζάς, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρία και πολύ βαθιά γνώση. Οπότε να δώσουμε μάλλον το λόγο στην Αγγελίνα για να μας μεταφέρει λίγες από τις ερωτήσεις που ήρθαν από το κοινό. Ναι, όσες μπορώ να προλάβω τώρα, γιατί όντως έχουν περάσει 10 λεπτά από την ώρα που υπολογίζαμε πώς θα τελειώσουμε. Είναι μια ερώτηση που σίγουρα έχει απασχολήσει όλους μας.
σε συζητήσεις στους δημόσιους κύκλους μας, στους φιλικούς μας κύκλους από την περίοδο έναρξης της πανδημίας και κυρίως από το καλοκαίρι και μετά που είδαμε ότι είναι κάπως σαφές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπόρεσε να πει στον κόσμο για το success story της. Η ερώτηση έχει ως εξής, πώς ερμηνεύεται το γεγονός πως ενώ μια ακραία νεοφιλελεύθερη απόπειρα άσκησης πολιτικής δημιουργεί ή και κολλάπτει πολλαπλές κοινωνικές αντιδράσεις, δεν είναι δεδομένη η έκβαση της κατεύθυνσης που θα έχουν αυτές τις κοινωνικές αντιδράσεις. Αλλιώς αυτή η ερώτηση μεταφράζεται σε κάτι που πολλές φορές ακούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει, αλλά κάπως φαίνεται ότι δεν το κερδίζουμε εμείς τελικά. Καλά, αυτό μένει να το δούμε. Γενικά η υπομονή είναι μεγάλο προσόν στην πολιτική σύγκρουση. Τα πράγματα στις κοινωνίες δεν αλλάζουν μηχανικά και αυτόματα, ούτε είναι οι πολιτικές εκπροσωπήσεις συγκοινωνούν τα δοχεία, ότι χάνει ο ένας, το κερδίζει ο άλλος. Νομίζω ότι με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης αντιπροσώπευσης, σε μια περίοδο ρευστοποίησης των ιδεολογιών και όχι, αν θέλετε, ισχυρών πολιτικών δεσμεύσεων στις παραδόσεις. Παλιά στην Ευρώπη υπήρχαν δύο μεγάλες παραδόσεις. Υπήρχε η σοσιαλδημοκρατική παράδοση και η, ας το πούμε έτσι, χριστιανοδημοκρατική παράδοση, η συντηρητική παράδοση. Ότι έχανε ο ένας, το κέρδιζε ο άλλος. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο ρευστά. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την απόλυτη πρόσδεση σε πολιτικές παραδόσεις που υπήρχε στο παρελθόν. Έχουν οι κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα μάλλον ρευστοποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς είδαμε, ας πούμε, και την ανάδυση την τελευταία δεκαετία, για παράδειγμα στην Ελλάδα, είσαμε 5, 6, 7 κομμάτων, ας πούμε, τα οποία διεκδίκησαν, κόντεψαν να μπουν στη Βουλή, δεν μπήκαν στο παρατσάκ ή μπήκαν τελικά και ξανεμίστηκαν μετά από 2, 3, 4 χρόνια. Έχουμε μια κρίση εκπροσώπησης στην ελληνική κοινωνία. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να λειτουργήσει ο νόμος του παραδοσιακού δικοματισμού στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ρευστότητα στις ταυτότητες, υπάρχει μια ρευστότητα στις πολιτικές εκπροσωπήσεις. Άρα κάθε φορά άρα αυτή τη στιγμή, για να μην πούμε κάθε φορά, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια συνθήκη φθοράς. Και βρίσκεται σε μια συνθήκη φθοράς, για να το πω με όλη την ειλικρίνεια και την επιείκεια που πρέπει να χαρακτηρίζει το λόγο μας, τα έχει κάνει μπάχαλο. Ειδικά στον τομέα της πανδημίας, αλλά και στον τομέα της οικονομίας, και επί της ουσίας στρατηγικά έχει αποτύχει, τα λέγαμε και προηγουμένως. Το γεγονός ότι αποπακρύνονται τμήματα της κοινωνίας από τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Διανοίγουν δυνατότητες για το ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι απομακρύνσεις. Αυτή η διάψευση προσδοκιών, αυτή η οργή, η αγανάκτηση, η λαϊκή δυσαρέσκεια. Πάντοτε η πολιτική αυτό το χαρακτήρα έχει. Διανοίγονται δυνατότητες και το θέμα είναι να μπορέσεις να τις αξιοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή ανοίγονται δυνατότητες για μια νέα αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, δηλαδή για μια ανατροπή του πολιτικού συσχετισμού. Από τι εξαρτάται αυτό? Από την παρέμβασή μας, από τη σοβαρότητα των προγραμματικών μας επεξεργασιών, από την παρουσία μας στο εσωτερικό της κοινωνίας, από την από την πιστικότητα των επιχειρημάτων μας, από τους ίδιους τους κοινωνικούς μας αγώνες, μια σειρά από προϋποθέσεις και οι οποίες, αν τηρηθούν, θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να αγγίξουμε τις ευαίσθητες λαϊκές χορδές που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και ξανακερδίσουμε την κυβέρνηση. Αλλά αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από την παρέμβασή σου. Δεν γίνονται αυτομάτως και από μόνα του. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μια σύγκρουση in vitro αυτή. Έτσι, έχουμε και ένα μηντιακό σύστημα το οποίο αποκρύπτει διαρκώς, ας πούμε, πραγματικότητες, ωρεοποιεί. Και προσέξτε, η δύναμη του μηντιακού συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερη σε συνθήκες πανδημίας.
Διότι όταν έχεις διακόψει την ανθρώπινη επαφή, όταν η κοινωνική κίνηση είναι διακεκομένη, όταν δεν υπάρχει ο εργασιακός χώρος, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει η γειτονιά, δεν υπάρχει το καφενείο, δεν υπάρχει το σωματείο, δεν υπάρχει, η κοινωνική ζωή έχει μπει στον πάγο. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος αποκτά τη μεγάλη δύναμη είναι το συγκροτημένο ψηφιακό πολιτικομηντιακό σύστημα. Άρα και αυτό παίζει ένα ρόλο και γι' αυτό εδώ διανοίγεται ένα άλλο πεδίο για την αριστερά, ώστε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις και αγώνες, διότι και αυτοί αγώνες. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις τώρα που είναι λίγο πιο στρατηγικού χαρακτήρα και συνδέονται λίγο και με τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την Ευρωπαϊκή Αριστερά ή τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ εντός της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά στη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι υπάρχει μία σαφής τοποθέτηση εδώ και χρόνια του συνόλου περίπου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του δικτύου Transform συμπεριλαμβανομένου αναφορικά στο ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το ΝΑΤΟ σε έναν οργανισμό φορέα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά στην Ευρωπαϊκή Αναδιάρθρωση Χρέους. Ήταν κάποια στιγμή αυτό ένας στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και το ερώτημα είναι αν θα έπρεπε να επαναφέρει αυτό το αίτημα σαν πρόταγμα σε αυτή την περίοδο σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως σε σχέση με την ερώτηση για το ΝΑΤΟ. Όταν περιμένει κάποιος από ένα κόμμα της αριστεράς που έρχεται στην διακυβέρνηση μιας χώρας της τάξης των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων να επιλύσει ένα ζήτημα που η αριστερά στο δυτικό κόσμο δεν κατάφερε να το επιλύσει τα τελευταία 50-60 χρόνια, νομίζω ότι αυτά πατάτε, δεν ξέρω, πλανάτε. Τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικό κόμμα στην Ελλάδα, να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ? Θέλω να πω ότι αυτού του τύπου οι επιλογές ή εν πάση περιπτώσει αυτού του τύπου οι πολιτικές συγκρούσεις προϋποθέτουν τεκτονικές αλλαγές στο συσχετισμό δύναμης για να μπορέσουν να είναι πραγματικά ρεαλιστικές. Θέλω να πω ότι εντάξει, ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι πράγματι αυτός τον οποίο δεκάδες φορές έχει επισημάνει, εκατοντάδες φορές στο παρελθόν έχει επισημάνει η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Όμως ξαναλέω ότι δεν μπορούν όλα να γίνουν επειδή αποκτά στη διακυβέρνηση σε μια χώρα η οποία είναι μια πολύ μικρή περιφερειακή δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξαφνικά να ανοίξεις όλη την ατζέντα και όλα τα μέτωπα και όλες τις γεωπολιτικές, πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές συγκρούσεις με τη μία. Είναι περίπου αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα σε σχέση με το... Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ως κυβέρνηση είχε να βάλει κάποιες προτεραιότητες και οι προτεραιότητες δικές μας ήταν καταρχάς να δημιουργήσουμε τους όρους για να τελειώνει η λιτότητα στην Ελλάδα. Δώσαμε αυτή τη μάχη το 2015, τη δώσαμε μετά και τα επόμενα 3 χρόνια. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο και από την συνθήκη της σκληρής, ας πούμε, μνημονιακής επιτροπής από την Τρόικα. Προτεραιοποιήσαμε τον αγώνα για να στηρίξουμε την εργατική τάξη στη χώρα με την αύξηση του μισθού και να στηρίξουμε ένα κατεδαφισμένο κοινωνικό κράτος. Αυτές ήταν οι βασικές μας προτεραιότητες, αυτές ήταν οι βασικές μας ιεραρχήσεις στην φάση στην οποία ήρθαμε στην διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως, κάθε φορά ο καθένας ιεραρχεί τα μέτωπά του, ιεραρχεί τους αγώνες του, ιεραρχεί τις
προτεραιότητές του και κρίνεται τελικά γι' αυτό και από τους πολίτες που τον αναδεικνύουν, που τον ψηφίζουν και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό λέω ότι η εμπειρία της διακυβέρνησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αριστερά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Χωρίς να λέω ότι δεν κάναμε ενδεχομένως και εμείς λάθη στις προτεραιοποιήσεις μας. Μπορεί να έπρεπε κάποια πράγματα και στις ιεραρχίες μας, κάποια πράγματα να τα έχουμε ιεραρχήσει ψηλότερα από κάποια άλλα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, σε σχέση με την ευρωπαϊκή αναδιάρθρωση του χρέους, ο Αλέξης Τσίπρας το ξαναέβαλε το θέμα στην πολιτική συζήτηση. Εδώ και λίγες εβδομάδες επανερχόμαστε σε μια. Αρχίζει δειλά από τη δική μας μεριά, όχι τόσο δειλά. Αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη ενδεχομένως, μία συζήτηση για την ανάγκη ευρωπαϊκής αναδιάρθρωσης του χρέους, πράγμα το οποίο θίχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δηλαδή ότι η τεράστια ύφεση στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία ενδεχομένως βγάζει τα εθνικά χρέη, τα χρέη των κυβερνήσεων, εκτός προοπτικής βιωσιμότητας με βάση τα κριτήρια, ας πούμε, που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή από τον ESM ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, εδώ ξανανήκει ούτως ή άλλως η συζήτηση της ευρωπαϊκής αναδιάρθρωσης χρέους, διότι ή θα γίνει αυτή η συζήτηση ή θα ξαναπάμε σε μια συζήτηση για σκληρή λιτότητα. Και αυτό είναι επίσης ένας πολιτικός αγώνας. Είναι ένας τεράστιος πολιτικός αγώνας, ίσως ο πολιτικός αγώνας των επόμενων χρόνων. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσουμε, γιατί σίγουρα έχουμε κουραστεί και όλοι. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς θέλει να πει ένα τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε να πείτε κάτι έτσι για κλείσιμο. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Βάλτερ. Ευχαριστώ, Δανάη. Ευχαριστώ, Αγγελίνα. Εμείς ευχαριστούμε. Yeah, thank you very much, Dimitris. I once again want to apologize for the technical problems which we encountered. I take them as an evidence that technique can not substitute for the direct human contact. And let's hope that we see each other soon. Thanks to Danai, the vice chair of the Transform Network. Thanks to Olia Petido and Theodoris Buchelos, the brave interpreters who have managed to help us understanding each other better. And finally, to the heroic Angelina, who tried hard to fix the bug. We will try to improve the recording. Let's see if that can be technically done. And with that, I want to say goodbye to all of you. Stay healthy and safe, and we hopefully see each other soon. Have a nice evening. Bye-bye. Bye-bye.